Και πώς έχουν τώρα τα πράγματα με την κυκλοφορία. Προκόπη, καλημέρα. Προκόπη. Καλημέρα, καλημέρα. Ενημερωθήκαμε και εμείς από την Τροχέα για μια καραμπόλα που έγινε στην Αττική Οδό. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου, όπως θα δείτε, αυτή την ώρα μαζεύουν από την αριστερή λωρίδα τα αυτοκίνητα. Εμείς βλέπουμε δύο αυτοκίνητα. Δεν ήταν σαφείς οι πληροφορίες από την Αττική Οδό, από την Τροχέα μάλλον. Σε ποιο ύψος είσαι, Προκόπη, σε ποια στο ύψος της Κηφισίας, δηλαδή πάνω από το δαχτυλίδι, είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Κοιτάμε εμείς δηλαδή τώρα. Προς αεροδρόμιο, ακριβώς. Προς αεροδρόμιο. Με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, λοιπόν. Βλέπουμε δύο, ίσως και ένα τρίτο αυτοκίνητο που έχουν μπλακεί σε κάποιο τροχαίο. Όπως βλέπετε, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χρησιμοποιούν τις δύο λωρίδες που έχουν μείνει, δεξιά και αριστερά. Και βλέπουμε βέβαια κλασικά κάποιον ο οποίος μπήκε και στη Λέα. Εντάξει, αυτό είναι συνηθισμένη υπόθεση για εμάς εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι, Προκόπη. Ξέρεις τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο τους γερανούς, ασθενοφόρα και κάτι άλλο δεν βλέπουμε, αλλά μήπως υπήρξαν και τραυματισμοί? Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Δεν ήταν σαφής η εικόνα, ούτε η Τροχέα είχε τη σαφή εικόνα για το συγκεκριμένο ατύχημα. Δεν βλέπουμε βέβαια ασθενοφόρα. Βλέπουμε ήδη ένα αυτοκίνητο να έχει φορτωθεί στο όχημα της οδικής βοήθειας. Άλλο ένα είναι ακριβώς από πίσω. Πρέπει να είναι συνολικά δύο ή τρία αυτοκίνητα που έχουν εμπλακεί σε αυτό το ατύχημα. Και αυτή την ώρα η ουρά που κάνουν τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα αυτή την ώρα είναι για αρκετά χιλιόμετρα. Πιο πίσω πρέπει να είναι τουλάχιστον το δύο με τρεις, εξόδους. Ναι. Βλέπουμε το σημείο που η μποτήλια στο μποτιλιάρισμα ανοίγει. Δηλαδή από εκεί και πέρα μπορούν να προχωρήσουν τα αυτοκίνητα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι νωρίτερα πριν να έρθει αυτή εδώ η διαδικασία και να γιατί ξεκινήσει φεύγει, της απομάκρυνσης, πρέπει να γινόταν πάλι ένας γιατί, χαμός. Κοίτα, φεύγει και το προτελευταίο τώρα, το μπλε, όχι να απομακρύνεται σιγά-σιγά. Εγώ μπορώ να έχω εικόνα χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να σας δείξουμε από την απέναντι πλευρά. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 χιλιόμετρα με 5 αυτή την ώρα το μποτιλιάρισμα. Ξέρεις, είναι αυτή η ώρα αιχμής, έτσι τώρα μπορεί να έχουμε φτάσει στις 10, είναι δύσκολη αλλά αν ώρα. Αυτό έχει γίνει την ώρα που προφανώς κάπου τότε θα έγινε που όλοι πάνε στις δουλειές. Κοίτα λίγο, κοίτα πώς γίνεται τώρα. Πάνε τα μηχανήματα γιατί το ένα αυτοκίνητο έχει φορτωθεί, μένουν ακόμα δύο. Δεν ξέρουμε αν ήταν 5, 6, 4 τα αυτοκίνητα, ναι, 6 λένε οι πρώτες πληροφορίες, εμείς βλέπουμε τα 3. Εκεί ο άνθρωπος της Αττικής Οδού έκοψε τελείως την κυκλοφορία για λίγα δευτερόλεπτα. Και βλέπουμε μόνο το πρώτο κομμάτι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και πίσω. Προκόπη, τι γίνεται. Αυτή η ουρά τώρα που εμείς βλέπουμε να ανοίγει, πόσο πίσω πάει.